Βαριέμαι θανάσιμα τις συνεντεύξεις, Βάνα, αλλά προσπαθώ να βρίσκω κάθε φορά κάτι για να περνάω καλά σε κάθε συνέντευξη. Τι ζούμε, ε? Δράμα, εφιάλτης, μεσαίωνας, Βάνα. Νομίζω πως κάθε εποχή έχει την τάση να βαφτίζει την εποχή της ως δυσίωνη και μεσαιωνική. Αντίστοιχα και εμείς. Βεβαίως ζούμε μια δύσκολη εποχή, αλλά πάντα θα ζούμε και ζούσαμε μια δύσκολη εποχή. Σαφώς και έχω επαφή με τα social. Λόγω της δουλειάς μου αναγκάστηκα να ανοίξω social. Και εντάξει, προσπαθώ όσο τα καταφέρνω να έχω επαφή. Νομίζω πως ναι, η ταμπέλα του βιοπαλαιστή ηθοποιού από τα γενοφάσκια του είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Οπότε ναι, ίσως εγώ δεν συνάδω με όλο αυτό. Η αλήθεια είναι πως έχω αυτή την ταμπέλα και σε κάθε συνέντευξη που κάνω μπορεί να το αναφέρει ο εκάστοτε δημοσιογράφος και προσπαθώ να αντεπεξέλθω με το παρελθόν μου. Στην αρχή μπορεί να με είχε ενοχλήσει, ναι, και έβρισκα τρόπους να το κρύβω ή να μην το αναφέρω. Αλλά τώρα πια όχι, εντάξει, μου έχει φύγει αυτό το κόμπλεξ. Το είχα μικρός, ναι. Ο Μότσαρτ είναι ψυχάκι. Είναι παλιόπαιδο, κολόπαιδο θα το έλεγες, γιατί έχει πάρα πολύ ταλέντο. Είναι πάρα πολύ σίγουρα για κάποιον που ασχολείται με τη μουσική, αν έκανες παρέα μαζί του, είναι τρομακτικός. Δεν θες να κάνεις παρέα μαζί του αν είσαι μουσικός, γιατί το παιδί τα βρίσκει εύκολα στο μυαλό του όλα αυτά που κάνει και αυτό τον καθιστά και λίγο αλαζόνα στην καθημερινή του ζωή. Έχω έναν φίλο ο οποίος θα μπορούσε να είναι ο σημερινός Μότσαρτ για μένα και το συνέστημα είναι πάντα αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο να είσαι γύρω του, αλλά δεν είναι καθόλου ωραίο να αναρωτηθείς πόσο εύκολα του έχουν δοθεί όλα σε σχέση με την τέχνη και με το ταλέντο. 9 στις 10 φορές, νομίζω πως κάθε καλλιτέχνης ή και οποιοσδήποτε άνθρωπος στη ζωή του, θα νιώσεις αλιέρι. Αυτή τη μία που θα νιώσεις Μότσαρτ είναι αυτή που κυνηγάς, νομίζω. Αυτό κυνηγάς, κάνοντας οτιδήποτε είναι αυτό που κάνεις, είναι υποκριτική, το είναι μουσική ή να είσαι στη σχέση σου σωστός ή στη ζωή σου. Το νόμισμα δεν είναι πάντα η καλύτερη πλευρά πάνω. Και σίγουρα αυτό είναι και το ενδιαφέρον, ας πούμε. Γι' αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολη θα ήταν και η ζωή του Μότσαρτ. Απ' την άλλη. Οι κριτικές... Οι αρνητικές κριτικές είναι πάντα θεμητές. Και δεν θα σου πω ότι είμαι από αυτούς που δεν με ακουμπάνε, γιατί αυτό θα ήταν πολύ μοτσαρτικό. Οπότε νομίζω πως πιο πολύ Σαλιέρι είμαι από τη Μότσαρτ. Νομίζω πως ένας θεατής, όταν έρχεται να δει τον Αμαντέους, έχει στο μυαλό του την ταινία και θεωρεί ότι ίσως μιλάμε για μια βιογραφία ενός ανθρώπου. Οπότε επειδή εμείς και με τον Οδυσσέα και τον Νίκο του Ψαρά και τη Μέρη αντιληφθήκαμε όλη την ιστορία σαν ένα όνειρο, σαν μια ερμηνεία του Σαλιέρι των γεγονότων και όχι βιογραφικά. Παρεκκλίνουμε από αυτό που έχει ο κόσμος στο μυαλό του πολύ συχνά. Οπότε ίσως δεν αρέσει σε κάποιον που έχει δει την ταινία ή έχει μια πολύ συγκεκριμένη επαφή με τον Μότσαρτ διαφορετική. Πάντα αν αρέσει κάτι ή δεν αρέσει στο κοινό, είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι που δεν του αρέσει. Ας με τη ζηλού δεν της αρέσει τώρα αυτό που γίνεται. Θα μου βάλει. Συγγνώμη. Πάντα χαίρομαι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για αυτό που βλέπει ένας θεατής. Μπορεί σε κάποιον να φαίνεται πολύ ακραίο το ότι ο Μότσαρτ έβριζε ή ότι είχε κόλλο. Γιατί ασχολιόταν πολύ με τα οπισθιά του, είχε γράψει ένα κομμάτι γι' αυτό. Αλλά ο απλός κόσμος γνωρίζει τον Μότσαρτ σαν το παιδάκι, το ξανθό, το όμορφο που είδαμε στην ταινία Αμαντέους. Οπότε αυτό που σου είπα λοιπόν είναι σαν να πας να δεις την κοκκινοσκουφίτσα και η κοκκινοσκουφίτσα φοράει ζαρτιέρες. Αν όντως αυτή που εμπνεύστηκε να γράψει την κοκκινοσκουφίτσα είχε εμπνευστεί από μια πραγματική κοκκινοσκουφίτσα που φορούσε ζαρτιέρες,
αλλά εκείνη το μαλάκωσε. Και εμείς ξέρουμε την κοκκινοσκουφίτσα που ξέρουμε. Αν τη βλέπαμε με μην το συνεχίσω τον παραλληλισμό. Ο Μότσαρτ, αυτά που έχουν σωθεί τουλάχιστον, από την αλληλογραφία του, από αναφορές στο πρόσωπό του, πραγματικά γεγονότα, είχε μία αιμονή με τα αστεία που αφορούν τα σκατά. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ αστείο αυτό. Μ' αρέσουν αυτά τα αστεία και εμένα πάρα πολύ. Του κόλου, αλλιώς λεγόμε, θα μπορούσαμε να τα να πούμε, αν τα κατατάσαμε κάπου. Οπότε, ξέρεις, είναι ένα στοιχείο μιας μεγαλοφυΐας αυτό. Νομίζω, δεν ξέρω τι ηλίθια αστεία πρέπει να έκανε ο Einstein για να κατάλαβες. Οπότε, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα κομμάτι του Mozart που εμείς επιλέξαμε να φωτίσουμε, που ίσως αυτό δεν πήγε και πολύ καλά ως προς την αποδοχή του κοινού. Ναι, θεωρώ ότι έχουμε χάσει το μέτρο με την πολιτική ορθότητα και φοβάμαι μήπως πω κάτι λάθος. Οπότε δεν ξέρω τι να πω. Φοβάμαι μήπως πω κάτι λάθος. Πολύ συχνά. Και δεν θα ήθελα να συμβεί αυτό. Αλλά αν όλοι πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα για να μην πληγώνουμε ανθρώπους μιλώντας ή για να μην πληγώνουμε ανθρώπους με τη στάση μας και το τίμημα είναι πραγματικά είτε κάποιες λέξεις να μην τις αναφέρουμε, είτε κάποιο χιούμορ να το αποφύγουμε, είναι πολύ μικρό το τίμημα για να μην πληγώνεται κάποιος. Οπότε λες, okay, δεν θα το κάνω αυτό. Παρ' όλα αυτά, ναι, έχω νιώσει πολύ, πολύ μεγάλο πόνο στο να αποχωριστώ, ας πούμε, κάποια αστεία στο live μου όταν έκανα ένα stand-up comedy ή να αποχωριστώ ατάκες που θα ήθελα στους παίχτες, ας πούμε, που παίξαμε, που θα ήταν ατάκες που εμείς θα τις λέγαμε, γιατί μεταξύ μας γνωρίζουμε ο καθένας τη θέση του αλλού απέναντι σε κάποια ζητήματα πολιτικής ορθότητας. Άρα λοιπόν θα είμαστε πολιτικά ορθοί. Όταν βέβαια απευθύνεσαι σε ένα κοινό που δεν σε γνωρίζει προσωπικά, μπορεί αυτό το πράγμα και απευθύνεσαι και σε ανθρώπους οι οποίοι ίσως ακόμα δεν έχουν κάποια ξεκάθαρη θέση στο μυαλό τους και άποψη για κάτι, ίσως ναι, πρέπει ακόμα περισσότερο εμείς που ίσως έχουμε ένα δημόσιο λόγο, λόγω της παράστασης, να το προσέχουμε λίγο παραπάνω. Αλλά μου τους πάει, ναι. Προσπαθώ να μην πω κάτι λάθος, εννοείται. Αλλά σου λέω, είναι μάλλον το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε. Καλά τα λέω, καλά τα λέω. Ξανά έρχομαι.